Με νίκη συνέχισε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε με 1-0 του Ρωμανού για την 10η αγωνιστική της Α1-ΕΨ. Στο 21 ο Κομνηνός απείλησε με σούτ από το ύψος της περιοχής που κατέληξε εκτός εστίας, ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν μεγάλη ευκαιρία να σκοράρουν στο 26 με τον Λιδάκη να υποδέχεται ωραία μέσα στην περιοχή, να γυρίζει όμορφα και να σουτάρει μόλις out. Στο 60 ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι για μαρκάρισμα εντός περιοχής πάνω στον Λιδάκη από τον Παρτάλη για προβολή στο κεφάλι. Ο Σεραφιμίδης ανέλαβε την εκτέλεση, ο οποίος νίκησε τον Κασοτάκη και έκανε το 0-1 με τους ανθρώπους του Ρωμανού να διαμαρτύρονται. Μεγάλη φάση για να κάνει το 0-2 είχε ο ΠΑΟΚ στο 73 με τον Τζουβάρα να σουτάρει από πλάγια θέση και να σημαδεύει στο δοκάρι. Ο Ρωμανός είχε τεράστια στιγμή να φτάσει στην ισοφάριση, όμως η κεφαλιά του Μόντι στο 90 κόπηκε πάνω στη γραμμή από τους αμυντικούς του ΠΑΟΚ. Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι και το φινάλε με την ομάδα του Κρουσόνα να παίρνει ακόμα ένα τρίποντο. Εντάξει, νομίζω ότι δεν έγινε ένα ιδιαίτερα καλό παιχνίδι. Σίγουρα έπαιξαν ρόλο οι καιρικές συνθήκες. Ο δυνατός αέρας μας ανάγκασε να πάμε σε ένα στυλ παιχνιδιού που δεν έχουμε συνηθίσει, που δεν μας βολεύει κιόλας. Με αποτέλεσμα να έρθει ένας αδικαιολόγητα εν μέρη εκνευρισμός, που αυτό για ένα πάρα πολύ μεγάλο σημαντικό χρονικό διάστημα μας έκανε να χάσουμε το μυαλό μας. Νομίζω ότι φαινόταν ότι ήταν ένα παιχνίδι που πήγε στις προσωπικές μονομαχίες. Όποιος θα πετύχαινε πρώτος γκολ θα ήταν και πιο κοντά στη νίκη. Δυστυχώς το δεχτήκαμε σε μια φάση που έχω κάποιους ενδιασμούς για το αν υπάρχει πέναλτι, χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία, γιατί έχουμε πάρα πολύ κακή αντίδραση. Πολύ χαρούμενοι που έχουμε καταφέρει να δώσουμε συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα. Όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, ήταν και ιδιαίτερων συνθηκών με βάση και τον αέρα που επικρατούσε. Νομίζω η τακτική προσέγγιση που είχαμε απέναντι στον αντίπαλο ήταν αυτή που μας έδωσε και το προβάδισμα και την νίκη. Περιορίσαμε τα μέγιστα, νομίζω, τον αντίπαλο, τουλάχιστον επιθετικά, και είναι μια ομάδα που σκοράρει εύκολα και μια ομάδα που σήμερα ψάχνω να βρω κάποια ευκαιρία. Σχεδόν δεν απειληθήκαμε καθόλου και κυρίαρχα στο δεύτερο ημίχρονο. Μέσα από αυτή την προσπάθεια νομίζω ότι πετύχαμε μια δίκαιη νίκη.